Όμως, επειδή είπατε πριν από λίγο για τα F-35 και τα F-16, αν συνδέονται, το σίγουρο είναι, εγώ αυτό κατάλαβα από τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, πως η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η επαναπροσέγγιση των ελληνοτουρκικών της Ελλάδας και της Τουρκίας βοήθησε στην αλλαγή του κλίματος για την Τουρκία εντός του Κογκρέσου. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτή η άφιξη και του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα, η διακήρυξη των Αθηνών κτλ. Ήταν καθοριστική. Βοήθησε την Τουρκία στο ζήτημα των F-16. Γιατί το λέμε αυτό? Δεν το λέω εγώ. Έχω συμπεράνει λάθος, να με διορθώσουν και οι τηλεθεατές και εσείς παρακαλώ. Διότι ο Τζεφ Λέικ λέει χαρακτηριστικά: πιθανότατα δεν θα δούμε ψηφοφορία στο Κογκρέσο. Δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Θα υπάρξει ψηφοφορία μόνο αν υπάρξει αντίθεση. Έτσι βρισκόμαστε σε ένα ικανοποιητικό σημείο και συχνά μιλάω με τους παλιούς μου φίλους στο Κογκρέσο. Ειλικρινά αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε σε ένα ικανοποιητικό σημείο, αλλά φυσικά το θέμα της πώλησης εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Κογκρέσου και θα το αξιολογήσει. Τώρα κοιτάξτε τι λέει εδώ. Η αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας ήταν πραγματικά χρήσιμη στο Κογκρέσο και σε άλλα μέρη. Ήταν υπέροχο να βλέπουμε τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, την εμπορική συνεργασία, τη θερμή σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Και αυτό βοηθά επίσης. Είναι σαφές αυτό που λέει ο άνθρωπος. Σε αυτό που περιγράφει νωρίτερα. Δηλαδή, βοηθά σε αυτό που λέει νωρίτερα. Ότι δεν θα έχουμε ψηφοφορία. 16. Και κρατάμε και αυτό. Άρα πάμε, συγγνώμη, πάμε σε μια διαδικασία express. Χωρίς ψηφοφορία, χωρίς ενστάσεις. Έτσι δείχνει τουλάχιστον το πράγμα. Έτσι λέει, αν υπάρχουν διαδεδόσεις. Έτσι λέει ο πρέσβης. Έτσι λέει ο πρέσβης, έτσι λέει η κυβέρνηση. Στο Κογκρέσο το τι θα πούν, το πώς θα πιστούν κάποια μέλη του Κογκρέσου, αυτό θα το δούμε. Και ποια πρωτοβουλία μπορεί να πάρει ο Biden. Γιατί έχουμε και μια επιστολή οργανώσεων εκεί, Μανώλη, που πιέζει το Κογκρέσο και οι οργανώσεις εκεί είναι πανίσχυρες. Μέσα στις οποίες είναι και ελληνοαμερικανικές οργανώσεις. Πιέζουν και αυτές το Κογκρέσο. Εδώ στην Τουρκία θεωρούν, ή τουλάχιστον θέλουν να πιστεύουν, ότι το ελληνικό λόμπι δεν θα λειτουργήσει όπως λειτουργούσε το προηγούμενο διάστημα. Η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι τι θα κάνει το εβραϊκό λόμπι. Μάλιστα. Αυτό, σε σχέση με την Τουρκία, λέω, βέβαια. Το από εκεί πέρα θα δούμε. Άρα, για να καταλάβουμε και όλους τους λόγους των αλλαγών που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα.